Αν δεν ήταν αγνώμων ο λαός μας, θα έπρεπε να προτείνει τη μετονομασία οδών με το όνομα Παπασταύρου. Δήλωση του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κυρίου Αδόνιδος Γεωργιάδη. Μακάρι να βρίσκαμε 10 Παπασταύρους για να πάει ο τόπος μπροστά. Επίσημη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού και Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά. Κραυγαλαία έκφραση πολιτικού κινησμού ή αλλιώς απίθμενου πολιτικού θράσους. Τα Panama Papers, η λίστα Λαγκάρτ, η λίστα Μπόριανς, η λίστα Λιχτεστάιν, όπου λίστα και ο κύριος Παπασταύρου, βεβαίως. Θα περάσω τώρα σε ένα πολιτικό κουίζ αφιερωμένο στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας για ένα φρεσκάρισμα της μνήμης. Βγενόπουλος, Χριστοφοράκος, Μαυρίκος, Θέμος, Μαρτίνης, Ψυχάρης, στη μία στήλη. Μαρφίν, Ερίκος Δινάν, Δόλ, πρώτο θέμα, Ζήμενς, εφημερίδα Ακρόπολη στην άλλη στήλη. Θα σας ζητούσα να αντιστοιχίσετε τα ονόματα των εντιμότατων φίλων σας με τα αποδεδειγμένα σκάνδαλα που οδήγησαν στην καταλήστευση των δημόσιων ταμείων. Εντιμότατοι φίλοι που οδήγησαν τον τόπο με τα έργα και τις ημέρες τους στο μεγάλο φαγκοπότη κατά τη διάρκεια της πολιτικής τους κυριαρχίας. Ήταν την ίδια εποχή που το ένα μετά το άλλο έκλειναν τα εργοστάσια της βιομηχανίας Ζάχαρης, τα οικοκυστήρια Βάμβακος, τα συνεταιριστικά εργοστάσια της ΕΚΟΒΕ και της ΕΒΑΘ, η γαλακτοβιομηχανία Αγνώ, η Χαλιβουργία Θεσσαλονίκης, η ΕΛΒΟ, τα δεκάδες βιομηχανικά κουφάρια που χάσκουν στη Θράκη. Χωρίς ίχνος πολιτικού σχεδιασμού, δέσμοι των ταξικών υπαγορεύσεων, για δεκαετίες καταστρέψατε τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα μνημόνια δεν ενέσκυψαν στη χώρα μας δίκην φυσικού καταστρεπτικού φαινομένου, επί παραδείγματι ενός σεισμού. Τα μνημόνια τα φέρατε συνειδητά όταν συστηματικά εκτρέφατε τη διαπλοκή και τη διαφθορά, όταν υποθηκεύατε το αύριο των παιδιών μας, κάνοντας κολεγές με επιχειρηματίες εισαγωγικά, τροκτικά του δημόσιου πλούτου. Τα μνημόνια τα φέρατε εσείς με την εκτείναξη του χρέους στα 320 δις και το δημόσιο χρέος το ποσοστό 180% επί του ΑΕΠ. Και για 5 χρόνια τα διαχειριστήκατε με τρόπο κοινωνικά ανάλγητο και οικονομικά καταστροφικό. Αποτέλεσμα της πολιτικής σας, 25% μείωση του ΑΕΠ. Μοναδική θλιβερή παγκόσμια πρωτιά σε περίοδο ειρήνης. Οι δείχτες του χρέους παρέμειναν πεισματικά στα ίδια νούμερα. 320 δις το χρέος, 180 το ποσοστό του χρέους επί το ΑΕΠ. Και όλα αυτά αφού οδηγήσατε το λαό στον κοινωνικό κεάδα. Στον κοινωνικό κεάδα με το εφιαλτικό 26% ανεργίας και την καθολική φτωχοποίησή του. Εξαιρουμένων βέβαια των εντιμότατων φίλων σας που φιγουράρουν στις περιώνυμες λίστες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλάβετε το και ομολογήστε το επιτέλους ότι τα μνημόνια τα φέρατε εσείς. Εμείς, σε μια τραγική στιγμή για τη χώρα μας, κληθήκαμε από το λαό μας να διαχειριστούμε το οικονομικό και κοινωνικό χάος. Εδώ και 1,5 χρόνο στη συγκυβέρνηση, το παγκόσμιο και ευρωπαϊκό νεοφιλελεύθερο σύστημα με αγαστή συλλειτουργία με την αξιωματική αντιπολίτευση και τα πολιτικά της εξαπτέρυγα
προσπάθησαν και προσπαθούν μάταια να πραγματώσουν το σχέδιο της σύντομης παρένθεσης του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Τα γεγονότα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστά σε όλους μας. Με την πλάτη στον τοίχο, η χώρα μας οδηγήθηκε στην αποδοχή επαχθούς για το λαό μας συμφωνία της 14ης Αυγούστου. Δεχτήκαμε μια συμφωνία στο πλαίσιο της οποίας όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου την συνυπόγραψαν, εκτός από του ΚΚΕ. Η αποδοχή της συμφωνίας αυτής έγινε με επίδικο την παραμονή στην ΟΝΕ, καθώς το Brexit αποτελούσε μοναδικό στόχο του Σόιμπλε και της νεοφιλελεύθερης παρέας του. Βρισκόμαστε σήμερα στην πιο κρίσιμη ιστορική καμπή. Οι αποφάσεις της 24ης Μαΐου, αποφάσεις του Eurogroup, ανοίγουν μια καινούργια σελίδα για τον τόπο μας. Η επόμενη μέρα δεν θα είναι η ίδια με την προηγούμενη. Τα μέτρα που καλούμαστε να ψηφίσουμε είναι πολύς μακριά από την πολιτική μας βούληση. Όταν μάλιστα έρχονται ως απόλυψη μιας εξάχρονης κοινωνικής αιμορραγίας, γίνονται αβάστακτα. Εύλογα γεννιέται το ερώτημα, γιατί άραγε να τα ψηφίσουμε? Ψηφίζουμε μια σειρά επώδυνων μέτρων με ένα και μόνο στόχο. Το να γυρίσουμε σελίδα με τα θετικά αντίβαρα που προκύπτουν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Απορροφητικότητα των ΕΣΠΑ, πρόγραμμα Juncker, νομισματική χαλάρωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πρόταση Ρέγκλικ για την εξόφληση του ελληνικού χρέους προς το Δουνουτού από το ESM, ρύθμιση του χρέους. Για όλα αυτά δεν ακούστηκε ούτε λέξη από την αντιπολίτευση. Και είναι αυτά που δίνουν βάσιμη προοπτική για ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Έρχομαι τώρα σε ό,τι έχει σχέση με το περιεχόμενο του προσψήφιση νομοσχεδίου. Το πλαίσιο της συμφωνίας που ψηφίστηκε από όλα σχεδόν τα κόμματα όριζε την υποχρέωση 1,8 δις ως το τελευταίο πακέτο προαπαιτούμενων για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Η αρχιτεκτονική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτού του ζητουμένου... Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Η αρχιτεκτονική λοιπόν της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτού του ζητουμένου έγινε με την απαιτούμενη κοινωνική ευθύνη, ώστε τα βάρη να πέσουν λίγα σε πολλούς και πολλά σε λίγους. Γνωρίζουμε βέβαια ότι τα τελευταία μέτρα της πορείας της κοινωνίας των εξάχρονων Γολγοθάτης είναι αβάστακτα. Ωστόσο, είναι μέτρα που προσπαθούν να κρατήσουν στοιχειοδό ζωντανή την κοινωνία, ανοίγοντας διάδρομο διαφυγής από τη μέγενη των μνημονίων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φανερό ότι η παντελής αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να αντιπροτείνει ούτε ένα μέτρο δείχνει τον πολιτικό αυτό εκλοβισμό της. Έχει περιέλθει σε στρατηγικό αδιέξοδο, καθώς βυσοδομεί εντός της ένας απροκάλυπτος εσωτερικός πόλεμος. Φατρίες ένθεν κακήθεν δημιουργούν ένα ειδηλιακό κλίμα που μας παραπέμπει στο αμίμητο. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ομοθυμία και ομοψυχία που θα τη ζήλευαν οι αδερφοφάδες του Καζατζάκη. Στο ΠΑΣΟΚ φανερή είναι η ατελέσφορη προσπάθεια της τωρινής ηγεσίας να απαλλαγεί από τα, από τα πολιτικά βαρύδια των εμπολές Ναι, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Κύριε Μανουλίδη, έχετε δίκιο, μισό λεπτό, κύριε... αλλά πάντοτε... Περιμένετε, εντάξει. Κυρία Σημακοπούλου... καλά τώρα, βρήκαμε αιτία τώρα να βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση. Κύριε Μανουλίδη, ολοκληρώνω. Τώρα. Απολύτως σέβομαι, τώρα, αλλιώς κλείνω το μικρόφωνο, σας το λέω, από τους εξηγούμε, ομιλητές που πάντα υποστηρίζω την εισηγορία εδώ μέσα. Ποτέ δεν έκανα κατάχρηση του χρόνου, επιτρέπετε... Ολοκληρώνεται, χάνουμε χρόνο. Το ποτάμι λοιπόν με τη ρηχή ιδεολογική του κήτη ολοένα και στερεύει, καθώς από τη γέννησή του δεν αρδεύονταν από κοινωνικές πηγές. Ήταν γέννημα της ανάγκης του υπόλογου πολιτικού συστήματος να δημιουργηθεί άρον-άρον ένα πολιτικό ανάχωμα ενάντια στην πολιτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ένωση Κεντρών, ανερμάτιστη πολιτικά με την πολιτική της πηξίδα να δείχνει όλο και συχνότερα τον ακροδεξιό πόλο, έχει εργολαβικά αναλάβει τον υποβολημαίο ρόλο της αποδόμησης συλλήβδην του πολιτικού συστήματος. Εξαιρουμένου του ΚΚΕ, καθώς είναι συνεπές με την αυτάρεσκη αλλά αναντίστοιχη κοινωνικά ιδεολογική του ορθοδοξία, όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται σε διαδικασία προϊόντων.
προϊόντος αυτοεγκλωβισμού. Πιστέψτε μας, δεν χαιρόμαστε γι' αυτό. Αντίθετα, συνειδητοποιούμε τη βαριά ιστορική μας ευθύνη που επομιζόμαστε στο να οδηγήσουμε τούτη τη στιγμή μόνοι μας τη χώρα και το λαό μας στο ξέφωτο της ανασυγκρότησης. Η μόνη σκευή μας σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα είναι τα αναρρύθμιτα έργα. Κύριε Μανουηλίδη, σας παρακαλώ πολύ. 10 λεπτά. 2 δευτερόλεπτα δεν υπαρκούν. Στους χώρους δουλειάς και τα κοινωνικά εύσημα τα αποκτημένα από την καθαρή διαδρομή μας και την καθαρότητα των προθέσεων. Αυτά είναι τα όπλα μας και με αυτά πολεμάμε. Έχουμε επίγνωση της δυσκολίας του εγχειρήματος. Άλλωστε η αριστερά πάντοτε κλήθηκε για τα δύσκολα. Δεν θα γίνουμε ρυψάσπιδες. Θα αγωνιστούμε. Εντάξει, ευχαριστούμε κύριε Μανουηλίδη. Μπορεί να χάσουμε κύριε κάποιες μάχες. Το πόλεμο θα τον κερδίσουμε. Γιατί το χρωστάμε στη χώρα και το λαό της.